Καταρχήν, σήμερα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Μητσοτάκη, στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία, έχουμε συγκαλέσει αυτή τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς από όλη τη Θεσσαλία, ώστε να τους παρουσιάσουμε το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, το τι έχουμε πράξει για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση η οποία έχει πλήξει την Ευρώπη και την Ελλάδα και βεβαίως για να τους αναλύσουμε το σχέδιό μας και τη στρατηγική μας για τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος της κυβέρνησής μας είναι να διασφαλίσουμε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, προσιτές τιμές ενέργειας σε όλους τους επαγγελματίες, στους αγρότες, στις επιχειρήσεις και βεβαίως και στα νοικοκυριά. Και αυτό θα το κάνουμε μέσα από τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που αυτή τη στιγμή που μιλάμε πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλία σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων, έτσι ώστε να μπορέσουν πολύ περισσότεροι να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μειώσουν σημαντικά το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν είτε για την παροχή της υπηρεσίας είτε για την παραγωγή των προϊόντων τους. Προτεραιότητά μας είναι οι αγρότες. Έχουμε διασφαλίσει έτσι ώστε 70.000 αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να έχουν ηλεκτρικό χώρο να κατασκευάσουν ένα μικρό φωτοβολταϊκό δίπλα στο αντλιοσάσιο, δίπλα στην πομόνα τους και με αυτόν τον τρόπο μέσα από τον ενεργειακό συμψηφισμό να μπορέσουν να μειώσουν σημαντικά το κόστος της ενέργειας που τους ταλαιπωρεί. Έχουμε διασφαλίσει ώστε 70.000 επαγγελματίες καταναλωτές, δηλαδή μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επίσης να έχουν τον ηλεκτρικό χώρο για να κατασκευάσουν και εκείνοι ένα μικρό φωτοβολταϊκό. Και βεβαίως το νέο νόμο, τον οποίο έχουμε καταθέσει στη Βουλή και θα ψηφιστεί τις επόμενες δύο εβδομάδες, δίνουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά στη χώρα να δημιουργούνται επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες ή και αγροτικές ενεργειακές κοινότητες, όπως είναι και η ΤΟΕΒ. Μην ξεχνάμε ότι και τα ΤΟΕΒ είναι συνεταιριστικές οργανώσεις. Θα μπορούν να κατασκευάζουν ένα φωτοβολταϊκό μεγάλο, να συνδέονται στο δίκτυο υψηλής τάσης του ΑΔΜΙΕ, να συμψηφίζουν την κατανάλωσή τους με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με εικονικό τρόπο, χωρίς δηλαδή να είναι δίπλα, να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το ρολόι της κατανάλωσης και με αυτόν τον τρόπο, επαναλαμβάνω, να γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Επίσης, θα περιγράψουμε μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Θεσσαλία θα διαθέσουμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών στις πόλεις, για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι πια ένα στοιχείο βιωσιμότητος στις πόλεις μας. Σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται με την ενεργειακή εξοικονόμηση. Πρέπει να πούμε ότι στη Θεσσαλία έχουν ενταχθεί περισσότεροι στο τελευταίο εξοικονομώ, περισσότερα νοικοκυριά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως ενεργειακή εξοικονόμηση, πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης θα ανακοινώσουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες και για τις επιχειρήσεις, ώστε να τους δώσουμε δυνατότητα μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από τη μείωση κατανάλωση ενέργειας, μέσα από την αναβάθμιση του κτηριακού τους αποθέματος, του κτηριακού τους συγκροτήματος και μέσα από τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να έχουν μικρότερη κατανάλωση και να μειώσουν το κόστος της ενέργειας που καταναλώνουν και άρα να είναι πιο ανταγωνιστικοί, αλλά και να συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που είναι το βασικό για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Υπουργέ, υπάρχει κάποιο πλάνο για το φράγμα του Αχελώου? Πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε κάνει πολύ σπουδαία πρόοδο σε ό,τι αφορά το φράγμα της Μεσοχώρας. Ήδη είχαμε περάσει νομοθετική διάταξη προηγούμενους μήνες και εκδώσαμε άδεια εγκατάστασης, ώστε αυτή τη στιγμή να έχει εγκατασταθεί εργολάβος ο οποίος προχωράει στην αναβάθμιση και εξυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, το έργο αυτό βρίσκεται, στέκεται εκεί 20 χρόνια και έχει παλιώσει χωρίς να έχει λειτουργήσει ποτέ. Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει ένας νέος εξυγχρονισμός, ήδη έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, και βεβαίως να γίνει και συντήρηση στην επιφάνεια του φράγματος ανάντι, έτσι ώστε να είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά τις απαλωτριώσεις
και η ΔΕΗ θα αποζημιώσει με έναν δίκαιο τρόπο τους κατοίκους για τις περιουσίες τους που θα κατακλειστούν από την πανέμορφη λίμνη της Πίνδου που θα δημιουργηθεί εκεί. Και ο στόχος είναι, το χρονοδιάγραμμα είναι τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2024 να γίνει η έμφραξη του φράγματος και να ξεκινήσει να γεμίζει. Το φράγμα, αν όλα πάνε καλά, και τον Ιούλιο φράξει ώστε να αρχίσει να γεμίζει, σε περίπου ένα χρόνο από τότε θα μπορεί να είναι λειτουργικό και να παράγει ενέργεια από το νερό με μηδενικό κόστος, και βεβαίως να γλιτώσουμε και εισαγωγές φυσικού αερίου που κάνουμε αυτή τη στιγμή για να παράγουμε ενέργεια που θα μπορούσαμε να παράγουμε αν είχε δημιουργηθεί ήδη και λειτουργούσε το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας. Σχετικά με τους λογαριασμούς ρεύματος και την κρατική επιδότηση που έχει ρυθμίσει τους λογαριασμούς, θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση και μέχρι πόσο? Για όσο διάσημα διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση, έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λογαριασμούς και των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε διαθέσει 9 δισεκατομμύρια ευρώ και ο καταναλωτής πια βλέπει στο λογαριασμό που παίρνει, είτε τον έναντι είτε τον εκαθαριστικό, ότι το πληρωτέο ποσό μπορεί να είναι 100 ή 140 ευρώ ή 200 ευρώ και η επιδότηση να είναι 300 ή 400 ευρώ, παραπάνω πολλές φορές και από το πληρωτέο ποσό. Η Ελλάδα όλους τους μήνες το 2022 από τον Ιούλιο και μετά έχει από τις φθηνότερες, για να το πω πιο σωστά, τιμές λιανικής στην Ευρώπη, και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Βεβαίως βλέπουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και αυτό έχει παρασύρει και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προς τα κάτω. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται ακόμα μια επιδότηση από το κράτος, ώστε η τιμή στόχος, δηλαδή το πλαφόν που έχουμε θέσει εμείς στην τιμή λιανικής, να μην ξεπερνάει τα 16 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ.